είστε μεγάλοι. Παιδιά, έχω ανέκδοτο. Για περιμένετε. Γιατί οι ταινίστες δεν φοράνε καλσόν? Γιατί, Βασίλη? Γιατί θα τους φεύγουν οι πόντι. Καθίστε, έχω κι άλλο. Σηκωθείτε. Γιατί οι ταινίστες είναι οι πιο αναβλητικοί άνθρωποι? Γιατί, Βασίλη? Γιατί πετάνε συνέχεια ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Από 105 μόνο στα 73 ευρώ. Και το κουκκινάκι από 89 ευρώ μόνο 62. Σήμερα και την εκπομπή καλείτε στο 231-0-604-563 και τα παίρνετε και τα δύο στην ημέρα για τιμή των 125 ευρώ. Μεγάλη προσφορά, κυρίες και κύριοι. Είπε όντως νούμερο τηλεφώνου, ναι. Μπορείτε να μας πείτε εδώ πέρα και το. Πάντα, γιατί έχει πάντα εκτός, γιατί είναι χτυπωμένο πάνω στην βιτρίνα. Να μας πείτε εδώ πέρα και το μοντέλο μας, πώς αισθάνεσαι με αυτά τα ρούχα πάνω σου? Δεν τα έχω φορέσει ακόμα, αλλά φαντάζομαι θα αισθάνομαι αέρινα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο υπέροχο πανόραμα και πάμε να επισκεφτούμε. Ποιο πάμε να επισκεφτούμε, Βασίλη? Τον αρχηγό της πρώτης περίοδου, τον κύριο Οδυσσέα Τρικίδη, για να δούμε τι κάνει και αυτό το χειμώνα. Πλέον έχουμε χειμώνα σε λίγο. Ακόμα χειμώνα, αλλά παιδιά, σε πολύ λίγο μπαίνει άνοιξη. Τι, συνέχεια ήλιο έχουμε, πολύ καλό καιρό έχουμε. Αναμπαίνει άνοιξη, θα είναι ουρανού κατάνοιξη, θα είναι. Γιατί πρέπει, πες μου λίγο, δεν το έχεις ξέρει, γιατί πρέπει να πέφτει κάτω σε κάθε επεισόδιο? Πού είμαστε, Χριστόφορα, για το 10ο επεισόδιο μας? Βασίλη, βάλε πέντε. Πέντε. Ανάποδα. Πέντε. Να βάλω κι άλλα 5 εγώ και βρισκόμαστε στο επεισόδιο νούμερο 10! Και το The After School Show, λοιπόν, έφτασε στο επιτέλους διψήφιο αριθμό επεισοδίων. Στο διψήφιο αριθμό επεισοδίων και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και είναι ένα επαιτειακό επεισόδιο, οπότε ήθελαμε να σας δείξουμε ένα καλό στελέχος, ένα πολύ μεγάλο στελέχος, ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη που υπάρχουν. Το γλύψαμε αρκετά, εντάξει, αρκεί. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στο όμορφο πανόραμα και στον Οδυσσέα Τρικίδη, πάμε! Γεια σου Γιουπί. Είμαστε εδώ με τον... Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο πανόραμα με τον υπαρχηγό, και αρχηγό της κατασκήνωσής μας. Αρχηγό πρώτης περίοδου! Ναι! Το κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε. Λοιπόν, αυτό κάποια στιγμή θα το πληρώσει. Βρισκόμαστε εδώ με τον Οδυσσέα, ο οποίος φέτος για το καλοκαίρι του 2016 θα είναι αρχηγός πρώτης περίοδου. Χειροκρότημα έχουμε εδώ, πάμε! Έλα τον! Πείτε μας τι περιμένουμε στην πρώτη περίοδο φέτος, πόσο καταπληκτικό είναι υπό την αρχηγία σας. Τι διαφορετικό θα έχουμε? Η γη μου πάντα είναι καταπληκτική, όσο αφορά την τρίτη χρονιά. Γενικά θα γίνουν κάποιες αλλαγές και να σκληρώσει και την πρώτη και την δεύτερη και την τρίτη περίοδο. Εννοείται δεν τις λέμε, τις κρατάμε για έκπληξη για όλους και για εσάς. Α, γιατί κάποια πράγματα έχουν υποθεί. Έχουν υποθεί. Θα γίνουν και άλλα που δεν ξέρουμε ακόμα και ναι, ναι, είναι όχι, πιο... Ναι, αλήθεια είναι δεν έχουν υποθεί όλα. Φέτος θα περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη σε όλες τις περιόδους. Οπότε θα δείτε κάτι διαφορετικό φέτος για να σκηνώσει. Από όλους μας. Εκπληκτικό αυτό. Ωραία, είδαμε στο Facebook ότι κάνατε μια συνάντηση οι τομεάρχες και υποψήφιοι οματάρχες και κοινοτάρχες της πρώτης περίοδου. Πώς πήγε αυτή η συνάντηση, αν θέλουμε να κάνουμε και άλλες αιτήσεις, τα παιδιά χρειαζόμαστε ή τι άλλο θέλουμε, ποιο είναι το πνεύμα δηλαδή, πώς το βλέπουμε? Για τα δεδομένα της πρώτης περίοδου φέτος,
Έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις ομαδαρχών. Είναι πάνω από 100 αιτήσεις ομαδάς για την πρώτη περίοδο. Είναι τα περισσότερα παιδιά της UP, παλιοί κατασκηνωτές και παλιοί ομαδάρχες οι οποίοι φέτος κάνουν πάλι δηλώσεις. Ναι. Και αφού είπαμε εδώ τα της κατασκήνωσης, σε αυτό το επεισόδιο, στο 10ο επεισόδιο μας φιλοξενεί ο αθλητικός σύλλογος αντισφαίρησης παρανοράματος ή αλλιώς ΑΣΑΠ. ΑΣΑΠ λοιπόν. Κύριε Οδυσσέα Τριγκίδη, τι κάνετε δηλαδή εσείς το χειμώνα, θέλουμε να μας πείτε. Το χειμώνα έχουμε ένα σύλλογο τέννις ο οποίος αποτελείται από 250 παιδιά. Είμαστε 6 προπονητές εδώ πέρα. Απασχολούμαι από ηλικίας 5 έως 17 χρονών και ενήλικες. Πάμε πάρα πολύ καλά και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε επίπεδο γραφών. Και έρχονται και στην κατασκήνωση. Είμαστε ο πιο πολιτικός σύλλογος στην Βόρεια Ελλάδα. Από τα 250 παιδιά, τα 60 έρχονται σίγουρα στην Γιούπη και θα έρθουν και φέτος. Άμα κάνετε μια γύρω με την κάμερα, θα δείτε παιδιά τα οποία έρχονται εδώ και 3-4 χρόνια στην κατασκήνωση. Άμα θέλει κάποιος να σας βρει τώρα, να σας βρει ιντερνετικά, ας πούμε, πού μπαίνει, τι βλέπει, ποιες είναι οι πληροφορίες οι οποίες μπορεί να συλλέξει, μπορεί να δει βίντεο. Είναι ανοιχτό, είναι κάποια κλειστή λες, σαν κλάμπα, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι ανοιχτό, μπορείτε να μπείτε στο www.asaptennis.gr. Το οποίο θα βρείτε και κάτω στα σχόλια του βίντεο, έτσι άμα μπαίνουμε στην περιγραφή. Στο Facebook πάλι, αθλητικός σύλλογος αντισφαίρησης παρανοράματος και σελίδα και προσωπικό προφίλ. Ωραία. Εδώ υπάρχει μια φήμη ότι βγήκε ο Τζόκοβιτς και τέτοια. Από εδώ βγήκε ο Φέντερερ. Ο Φέντερερ, συγγνώμη. Ο Φέντερερ λοιπόν βγήκε από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε ο Κρίστοφερ. Ο Κρίστοφερ κατά κύριο λόγο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε δράση. Βασίλη, είσαι έτοιμος? Βέβαια είμαι έτοιμος. Είσαι, έχεις τη να πετάξω την μπάλα, το είχαν ήδη φορές, δεν θα το ξανακάνεις πλεονασμός πλέον. Λοιπόν, δώσε και εμένα μια μπάλα. Αυτό είναι που βάζουν και στην κοτόσουπα το φιδέ. Να πέσει. Άκου βρε φίλε. Θέλουμε να δώσουμε αυτά τα μπρελόκ στα παιδιά του διάφορου σπίτσου. Και κύριε Οδυσσέα, έχουμε και άλλα στελέχη από την κατασκήνωση εδώ που είναι το χειμώνα και δουλεύετε μαζί. Ακριβώς. Στο σύλλογό μας είμαστε εξωτερικοί. Από τους οποίους για την πρώτη περίοδο. Πάει ο Δήμητρα Ινάμι τον Άρη στο χωριό του πρώτη περίοδο. Και ο Ερμίδης ο Νίκος, ο οποίος είναι εδώ και 2 χρόνια να γνωστώ στη δεύτερη περίοδο, ο οποίος φιλοδοξούμε να είναι. Τον Νίκο τον Ερμίδη τον ξέρουμε, τη Δήμητρα την Άννα δεν την ξέρουμε. Θα την γνωρίσουμε όμως. Η Δήμητρα Νάνου ήταν πριν από 6 χρόνια στην κατασκήνωση και να τάξει στο παιδικό χωριό. Και φέτος επανέρχεται το μέρος. Νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία φέτος και με τον Οδυσσέα. Θα έχουμε ένα άρωμα πανοράματος ξανά γιατί είχαμε χρόνια να έρθουμε. Και με τον Οδυσσέα στην πρώτη περίοδο και με τον Σωτήρη στην δεύτερη περίοδο και με τον Σωτήρη στην τρίτη περίοδο. Τέλεια, τέλεια. Έτσι, λοιπόν, Γιούπικα, από εδώ πέρα, από το πανόραμα. Αθλητικό σύλλογο αντισφαίρεση πανοράματος ή αλλιώς ΑΣΑΠ. Σας λέμε ένα μεγάλο καλημέρα, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα, Γιούπι. Καλό απόγευμα, Γιούπι. Γεια σου. Γεια σου, Γιούπι. Γιούπι.